Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του vlog μου, το τέταρτο στην ουσία. Όπως είχα πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, σε αυτό θα μιλήσω για την teleperformance, για την εργασία μου στην teleperformance. Είχα εξηγήσει ότι το δεύτερο βίντεο που είχα φτιάξει αφορούσε την teleperformance, μιλούσα για την teleperformance. Όμως, επειδή είχα αναφέρει κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την εργασία μου εκεί, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την teleperformance που ουσιαστικά μου λέγανε ότι θα έπρεπε να αφαιρέσω τα κομμάτια στα οποία αναφερόμουν στην εταιρεία για την οποία έκανα το support. Καταρχάς να πούμε ότι γενικά η teleperformance αυτό κάνει, αναλαμβάνει το support για άλλες εταιρείες που δεν θέλουν να το κάνουν μόνες τους. Μία από αυτές τις εταιρείες, μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, προφανώς δεν θα πω το όνομά της διότι θα έχω πάλι το ίδιο πρόβλημα, θα την λέω από εδώ και πέρα η εταιρεία Β, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το όνομά της ξεκινάει από Β. Έκανα λοιπόν το support για την εταιρεία Β και είχα αποκαλύψει κάποιες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Β, που όμως βάσει του συμβολέου που είχα υπογράψει με την teleperformance δεν μου επιτρεπόταν να αναφέρω. Καταρχάς δεν μου επιτρεπόταν να αναφέρω το όνομά της. Επομένως, προφανώς νομικά ήταν στην ευχαίρειά τους να... ακόμα και να μου κάνουν μήνυση, φαντάζομαι. Όμως μου είπαν στο τηλέφωνο ότι για την teleperformance την ίδια μπορώ να πω ό,τι θέλω. Και επειδή θέλω να κάνω ένα βίντεο για την teleperformance, γιατί αποτέλεσε ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, δούλεψα εκεί 1,5 χρόνο, που μπορεί να μην είναι τεράστιο χρονικό διάστημα, αλλά σε μεγάλο βαθμό επηρέασε τη ζωή μου. Και αρνητικά αλλά και θετικά. Και φυσικά υπάρχει πολλοί κόσμος που ψάχνει για εργασία και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να πέσεις πάνω σε αγγελία της teleperformance. Οπότε αυτοί που ενδιαφέρονται ενδεχομένως, που το σκέφτονται αν θα πρέπει να εργαστούν εκεί, νομίζω θα βρούνε το βίντεο αυτό ενδιαφέρον. Οι αναμνήσεις που μου έχει αφήσει η teleperformance δεν μπορώ να πω ότι είναι καλές σε γενικές γραμμές. Μάλλον είναι κακές. Εργάστηκα εκεί από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως και τον Φεβρουάριο του 2018. 1,5 χρόνο δηλαδή περίπου, όπως είπα και πριν. Το 2017 προσωπικά το θεωρώ από τις χειρότερες χρονιές της ζωής μου. Σε ένα βαθμό αυτό οφείλεται και στην εργασία μου, που ήταν τότε στην teleperformance. Φυσικά δεν φταίει μόνο η teleperformance. Οπότε θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν να είμαι πιο αντικειμενικός στην κρίση μου, γιατί κάποια πράγματα που ενδεχομένως εμένα να με ενοχλούσαν, άλλους μπορεί να μην τους ενοχλούν. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τα θετικά της teleperformance, που νομίζω ότι είναι αδιαφυσβήτητα και δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς. Λοιπόν, το πρώτο έχει να κάνει με τον μισθό. Εφόσον είσαι σε ξενόγλωσσο τμήμα, ξενόγλωσσο σημαίνει ότι κάνεις την υποστήριξη για μια ξένη αγορά. Εγώ προσωπικά έκανα την υποστήριξη για χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου, για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε ήταν στα αγγλικά, μιλούσα δηλαδή στα αγγλικά. Τα ξενόγλωσσα τμήματα, από όσο γνωρίζω, ανεξαιρέτως όλα πληρώνονται 1045 ευρώ μεικτά. Ήτι γύρω στα 8-20, αν δεν κάνω λάθος, καθαρά. Τα οποία όμως 8-20 αυξάνονται, δεδομένου ότι πρώτον, αναλόγως και το τμήμα, θα χρειαστεί να εργαστείς και αργίες. Εγώ προσωπικά δούλευα π.χ. Κυριακές, Χριστούγεννα, οποιαδήποτε αργία δεν είχε να κάνει, εργαζόμασταν κανονικά, με εξαίρεση την 1η Ιανουαρίου. Αλλά πληρωνόμασταν περισσότερο, αν δεν κάνω λάθος είναι συν 50%, κάπου εκεί. Οπότε είναι μια σεβαστή διαφορά, έτσι.
από εκεί που μπορεί να πάρεις 40 ευρώ, δεν ξέρω πόσο ήταν το ημερομίσθιο, πηγαίνεις στα 60. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα χρειαστεί να κάνεις υπερορίες, για τις οποίες όμως πληρώνεσαι. Εφόσον είναι παραπάνω από μισάωρο, δηλαδή από μισάωρο και πάνω, πληρώνεσαι κανονικά για τις υπερορίες σου. Άρα λοιπόν, με αυτό, με αυτά τα δεδομένα, ο μισθός σου μπορεί να φτάσει και τα 900 ευρώ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και μπόνους σε μορφή κουπονιών που μπορεί να χρησιμοποιήσεις σε σούπερ μάρκετ, σε εστιατόρια κτλ. Βάσει επίτευξης στόχων ατομικών αλλά και ομαδικών. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να φτάσει σχετικά εύκολα και στο χιλιάρικο μαζί με τα κουπόνια. Και ακόμα και παραπάνω. Τη σήμερα ημέρα νομίζω ότι ο μισθός αυτός είναι καλός για τα δεδομένα της Ελλάδας. Δεν ντρέπεσαι, αν μη τι άλλο, να πεις ότι παίρνω το βασικό μισθό που, κακά τα ψέματα, χτυπάει άσχημα. Επίσης, όπως είπα πριν, πληρώνεσαι για τις υπερορίες που θα κάνεις, το οποίο σίγουρα και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Επίσης, πληρώνεσαι στην ώρα σου. Δεν έχεις να ανησυχείς για το αν θα πληρωθείς. Κάποια στιγμή μέσα στο χρόνο, που δεν θυμάμαι ποια είναι αυτή τη στιγμή, βγαίνει το πρόγραμμα των πληρωμών, που σου λένε ότι για τον τάδε μήνα θα πληρωθείς στις τάδε του μηνός. Αναλόγως με το αν έχεις υπογράψει με την Teleperformance ή με κάποια άλλη εταιρεία, γιατί μπορεί να έχεις υπογράψει με τη Randstad π.χ., καθορίζεται και πότε θα πληρώνεσαι. Εγώ π.χ. όταν ήμουν στη Randstad ήμουνα νομίζω γύρω στις 8 με 10 του μηνός. Αλλά η ημερομηνία που έλεγε ήταν θα πληρωθείς εκείνη την ημέρα. Άρα λοιπόν, αν είχες κάνει κάποια σχέδια ότι με βάση ότι θα πληρωθείς εκείνη την ημέρα, ήσουν άνετος ότι θα πληρωθείς. Που νομίζω και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεδομένου ότι γενικά στις μέρες μας στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Επίσης, ήταν το περιβάλλον αρκετά φιλικό. Πολύ φιλικό, θα έλεγα. Δεν υπάρχει τόσο αυτό του... Υπάρχει ότι αυτός είναι ανώτερός μου, αλλά είναι πολύ φιλικό το κλίμα και προσπαθούν να το περάσουν γενικά αυτό εκεί στην Teleperformance προς τιμήν τους, θα έλεγα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι ανώτεροι που ενδεχομένως να είναι πιο απόμακροι, αλλά σε γενικές γραμμές ισχύει αυτό. Δηλαδή θα μπορείτε να βγείτε και βόλτα, μπορείτε να πάτε σε κάποιο πάρτι που θα διοργανώσει η Teleperformance. Και αυτό είναι μάλιστα, θα έλεγα, άλλο ένα από τα θετικά της Teleperformance, ότι προσπαθεί να φέρει γενικά, νομίζω, τους υπαλλήλους κοντά, διοργανώνοντας κάποια πάρτι, σε μπαρ, σε κλαμπ και τέτοια πράγματα, σε δωμάτια, που νομίζω ότι αυτό σίγουρα είναι κάτι θετικό. Αν ένα από τα κριτήρια σου είναι και το αν θα κοινωνικοποιηθείς στην εργασία που θα κάνεις, σίγουρα η Teleperformance είναι μια καλή επιλογή, δεδομένου κιόλας ότι μιλάμε για μια εταιρεία που τουλάχιστον στο κτίριο της Καλλιθέας είναι γύρω στα 2.000 άτομα συνολικά. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, πάρα πολλά άτομα και πολύ δύσκολο να μην βρεις κάποιον ή κάποιον με τον οποίο να ταιριάξεις και να κάνεις μια φιλική σχέση ή γιατί όχι και κάτι παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς και αυτό ισχύει στην Teleperformance, ότι επειδή μάλιστα πολλοί κόσμος, πολλοί ξένοι και ξένες έρχονται πολλές φορές απλά για να περάσουν ένα χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, να κάνουν σαν να πούμε πιο μεγάλες διακοπές, έρχονται και απλά κοιτάνε να περάσουν καλά. Οπότε αν ψάχνεις και εσύ για κάτι τέτοιο, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Τέλος, σχετικά με τα θετικά, θα πω κάτι που είναι βέβαια αμφιλεγόμενο το αν είναι θετικό, ότι επειδή είναι μια πολύ δύσκολη εργασία, για τους λόγους που θα εξηγήσω σε λίγο, είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Μια εμπειρία που θα σε βοηθήσει στην πορεία της ζωής σου. Θα μιλήσεις με πάρα πολύ κόσμο, πελάτες δηλαδή, θα αντιμετωπίσεις καταστάσεις που σε άλλες δουλειές δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσεις.
άρα θα βγεις πιο δυνατός. Και σίγουρα από εκεί και πέρα θα εκτιμήσεις, νομίζω, κάποια πράγματα που ισχύουν στις κανονικές, όταν λέω κανονικές, στις δουλειές που δεν είναι σε τηλεφωνικό κέντρο. Η τηλεπερφόρμανση είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο. Και περνάω τώρα λοιπόν στα αρνητικά. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι είναι τηλεφωνικό κέντρο. Και αυτό σημαίνει ότι κληρονομεί όλα τα αρνητικά ενός τηλεφωνικού κέντρου. Ποια είναι αυτά? Καταρχάς ότι τα πάντα είναι χρονομετρημένα. Από τις κλήσεις μέχρι το διάλειμμά σου. Δηλαδή, έχεις στο 8ωρο 45 λεπτά διάλειμμα. Το οποίο είναι ένα καλό χρονικό διάστημα γενικά. Νομίζω κανονικά δικαιούσε μισή ώρα σε άλλες εταιρείες. 45 λεπτά. Όμως, πρώτον, θα πρέπει να το πάρεις την ώρα που σου λένε αυτοί, χωρίζεται σε μισάωρο και σε τέταρτο. Ειδικά το μισάωρο πρέπει να το πάρεις την ώρα που θα σου πούνε αυτοί. Δεν μπορείς να το πάρεις όποτε θες εσύ. Αυτό σημαίνει ότι αν, ας πούμε, εσύ εργάζεσαι 2-10, 2 το μεσημέρι με 10 το βράδυ, το πιο πιθανό είναι το διάλειμμα να στο βάλουν π.χ. στις 4. Υποτίθεται για μεσημεριανό. Όμως, άμα πας στις 4 και γυρίσεις 4.30, αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος της βάρδιας σου έχεις μόνο ένα τέταρτο διάλειμμα. Που πιστέψτε με, σε ένα τηλεφωνικό κέντρο αυτό είναι πολύ λίγο. Δεν αντέχεις. Επίσης, ότι σου λένε 45 λεπτά, τόσο πρέπει να είναι, μέχρι τόσο. Αν το ξεπεράσεις αυτό, προφανώς άμα το ξεπεράσεις μία μέρα, δεν θα σου πούνε κάτι. Αλλά αν αυτό γίνεται συστηματικά, θα σου κάνουν παρατήρηση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα άτομο που αυτό που έκανε ήταν ότι έπαιρνε τα 45 λεπτά και όποτε του ερχόταν να πάει τουαλέτα, έβαζε ότι είναι σε διάλειμμα, οπότε ξεπερνούσε τα 45 λεπτά. Φυσικά του κάναν παρατήρηση γι' αυτό. Γιατί και η τουαλέτα συμπεριλαμβάνεται σε αυτό. Αυτό όμως είναι κάτι πάρα πολύ αγχωτικό. Δεν μπορείς να έχεις το άγχος ότι άμα με βιάσει τουαλέτα, δεν μπορώ να πάω για διάλειμμα. Δεν μπορείς να έχεις το άγχος, εγώ τουλάχιστον δεν μπορούσα να το έχω το άγχος αυτό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι πρέπει να κανονίσω έτσι τα διαλύματά μου, ώστε να μου μένει χρόνος και για την τουαλέτα. Δεν σε αφήνει ουσιαστικά να ευχαριστήσει το διάλειμμά σου. Ήταν υπερβολικά αγχωτικό. Γιατί καταρχάς ήξερες ότι υπάρχει ένα χρονόμετρο που σε χρονομετράει. Ακόμα και για το να πας στην τουαλέτα. Αυτό νομίζω είναι ανεπίτρεπτο. Προσωπικά. Όπως είπα, και οι κλήσεις οι ίδιες είναι χρονομετρημένες. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς γιατί η εταιρεία θέλει να πιάσει τους στόχους της, δηλαδή ο μέσος χρόνος κλήσης να μην είναι πάνω από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υπάρχει πίεση. Δηλαδή υπάρχει πίεση ότι να κρατηθεί η κλήση σου σε ένα χαμηλό χρονικό διάστημα. Ο μέσος όρος. Το να σου τύχει μια κλήση μεγάλη, ok. Αλλά ακόμα και εκεί, όταν θα σου τύχει μια μεγάλη κλίση, θα δεις ότι θα αρχίσουν να έρχονται να σου λένε ότι τι γίνεται, γιατί πώς πας, πώς μπορώ να σε βοηθήσω, το λένε έτσι. Με αποτέλεσμα αυτό να είναι πάρα πολύ αγχωτικό, για μένα τουλάχιστον προσωπικά. Επίσης, έχεις να κάνεις με πελάτες. Και αυτό σημαίνει ότι έχεις να αντιμετωπίσεις όλες τις παραξενιές των πελατών. Επίσης, όπως θα έχετε δει, όσοι έχετε πάρει σε κάποιο τηλεφωνικό κέντρο ή έχετε χρησιμοποιήσει την υποστήριξη κάποιες εταιρείες, πολλές φορές σου έρχεται μετά από την κλήση κάποιο μήνυμα ή κάποιο email που σου ζητάει να βαθμολογήσεις την όλη σου εμπειρία. Αυτό ισχύει και για την Teleperformance και για την εταιρεία Β, προφανώς. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ικανοποιείς κάποιους στόχους όσον αφορά στο πόσες είναι οι καλές κριτικές και πόσες είναι οι αρνητικές, οι κακές. Αυτό φυσικά από μόνο του είναι κάτι πολύ αγχωτικό, διότι όταν έχεις να κάνεις με έναν πελάτη που έχει πάρει γιατί έχει κάποιο πρόβλημα και πολλές φορές δεν μπορείς να τον βοηθήσεις εκ των πραγμάτων, γιατί μπορεί να ζητάει κάτι που δεν γίνεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτός ο πελάτης και να μην τον ικανοποιήσει ουσιαστικά, αλλά και να φύγει ευχαριστημένος. Ή αν μη τι άλλο, να μην
σου βάλει μια αρνητική κριτική ή να μην στείλει καν την κριτική του. Νομίζω αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο αρνητικό της συγκεκριμένης εργασίας. Είναι πάρα πολύ αγχωτικό, διότι αυτό μην ξεχνάμε ότι καθορίζει και το μέλλον σου στην εταιρεία. Διότι η teleperformance έχει ένα μεγάλο αρνητικό επίσης, δεν σου κάνει ποτέ αορίστου χρόνου σύμβαση. Είναι πάντα ορισμένου χρόνου. Εκτός και αν νομίζω αν φτάσεις να γίνεις manager ή κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει ότι είσαι συνεχώς με τη δαμόκλειο σπάθη από πάνω σου. Ότι αν δεν πας καλά για ένα χρονικό διάστημα, είναι πάρα πολύ πιθανό να μην σου ανανεώσουν τη σύμβαση. Δεν σε απολύουν, η teleperformance ποτέ δεν απολύει, αλλά απλά δεν θα σου ανανεώσουν τη σύμβαση όταν αυτή λήξει. Και όταν είσαι με συμβάσεις των 2 ή 3 μηνών, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ αγχωτικό και προφανώς σε εμποδίζει από το να κάνεις τα οποιαδήποτε μακροπρόθεσμα σχέδια που θα μπορούσες να κάνεις σε μια δουλειά που θα είχες αορίστου χρόνου. Θα μου πείτε, μα και στο αορίστου χρόνου μπορεί να απολυθείς. Ναι, αλλά τουλάχιστον εκεί θα μπεις στο Ταμείο Ανεργίας. Ή τέλος πάντων είναι λίγο πιο δύσκολο, δηλαδή εκεί πρέπει η εταιρεία να σε απολύσει. Είναι διαφορετικό, όπως και να το κάνουμε. Άλλο είναι να μην σου ανανεώσει και άλλο να σε απολύσει μια εταιρεία. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές αυτά είναι τα αρνητικά. Αυτά μπορεί να φαίνονται, μπορεί να μην τα κατανοεί κάποιος όπως τα λέω τώρα, αλλά είναι πράγματα τα οποία για μένα καθιστά την εργασία σε ένα τηλεφωνικό κέντρο απαγορευτική για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μια εργασία που θα την κάνεις για πάνω από 2 χρόνια maximum. Υπάρχουν κάποιοι υπάλληλοι που είναι εκεί για περισσότερα χρόνια, αλλά για μένα είναι ήρωες πώς αντέχουν σε αυτή την πίεση και σε αυτό το άγχος. Εγώ θα πρότεινα το εξής. Είναι μια καλή περίπτωση εάν αυτή τη στιγμή δεν έχεις τίποτα άλλο στον ορίζοντα, αλλά μην εναποθέσεις τις ελπίδες σου για εξασφάλιση εργασίας και εισοδήματος για πολλά χρόνια εκεί. Θεωρώ ότι δεν θα αντέξεις. Αν δεν έχεις σπουδάσει κάτι και ξέρεις καλά αγγλικά ή κάποια άλλη γλώσσα, ενδεχομένως να είναι μια καλή περίπτωση για να έχεις έναν σταθερό, ας πούμε, μισθό για κάποιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον. Αν έχεις σπουδάσει κάτι, εγώ θα πρότεινα, αν ξεκινήσεις εκεί, να, φυσικά να ψάχνεις συνεχώς για κάτι άλλο, για να φύγεις. Έτσι κι αλλιώς, για να προαχθείς στην teleperformance, πρέπει να κάνεις πολύ καλή δουλειά σαν τηλεφωνητής. Οπότε, και με δεδομένο τον ανταγωνισμό που υπάρχει για αυτό το πράγμα, διότι κανείς δεν θέλει στην πραγματικότητα να παίρνει κλήσεις, δεν μπορείς να βασιστείς σε αυτό, ότι θα γίνεις π.χ. team leader, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Υπάρχουν βέβαια και μέσα στην ίδια την teleperformance άλλα τμήματα που είναι πιο χαλαρά και πολλοί κόσμος θέλει να πάει σε αυτά. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι μια εργασία που κακά τα ψέματα δεν νομίζω ότι σου... Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ικανοποιεί τις προσδοκίες κάποιου. Αν δηλαδή κάποιος θέλει μια εργασία που να τον γεμίζει, που να φεύγει και στο τέλος της ημέρας να λέει ότι σήμερα ήμουν παραγωγικός, έκανα κάτι υψηλού επίπεδου, δεν είναι η teleperformance για αυτόν. Λοιπόν, δεν θέλω να το κάνω από το μεγαλύτερο το βίντεο. Αυτά εν ολίγης. Ελπίζω να μην έχω παραβεί κάποιον κανόνα. Δεν αναφέρθηκα καθόλου σχεδόν στην εταιρεία Β. Αν έχετε κάποια ερώτηση ή απορία και μπορώ να την απαντήσω, μπορείτε να αφήσετε σχόλιο από κάτω και ελπίζω να είμαστε μαζί και για το επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!